Γεια σας. Και σήμερα εδώ μαζί σας για μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Φιλέτα σολομού με μανιτάρια. Πάμε να δείτε την εκτέλεση. Στο ταψί της κουζίνας. Ελαιόλαδο. Ζωμό λαχανικών. Μανιτάρια. Μουστάρδα απαλή. Λίγο αλάτι. Αλατίζω το ζωμό. Λίγο πιπέρι. Λίγο φρέσκο δυόσμο που θα τον κόψω τώρα γιατί δεν ήθελα να μου μαυρίσει. Μπορείτε να το κάνετε. Αλίφω τα φιλέτα και στο ελαιόλαδο και στα υγρά. Ο ζωμός μη σας φαίνεται λίγος, γιατί τα μανιτάρια θα βγάλουν και τα δικά τους υγρά. Και τώρα το υπόλοιπο αλάτι και πιπέρι που μου έχει μείνει, θα το ρίξω πάνω στα φιλέτα. Το κρατάω να αλατίσω όταν γυρίσω. Στους 180 φουρνίζω για 10 λεπτά. Δέκα-δώδεκα λεπτά στο φούρνο, στους 180. Θα γυρίσω τη φέτα. Με το αλάτι που μας έχει μείνει, αλλά το πιπερώνω λίγο τα φιλέτα. Σκεπάζω με την ντομάτα και για να κρατήσω την υγρασία στο ψάρι και για να μην μου αρπάξει το φούρνο και μου καεί. Πλατίζω και την ντομάτα λίγο από πάνω και λίγο πιπέρι. Και θα συνεχίσουμε το ψήσιμο για περίπου 20 λεπτά, εκεί στους 180 βαθμούς. Λοιπόν, ο χρόνος έχει περάσει, ο σολομός έχει ετοιμαστεί. Βλέπετε ότι η ντομάτα έκανε τη δουλειά της, προστάτευσε το ψάρι, δεν αφυδατώθηκε και έχουμε έτσι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Εγώ θα σας δείξω έτσι ένα ωραίο στήσιμο για να το ευχαριστηθείτε. Τώρα, αν θέλετε προαιρετικά, μπορείτε να στύψετε λίγο λεμόνι επάνω. Και βέβαια η τελευταία έτσι κλασική ελληνική πινελιά. Καλή απόλαυση.